Ξεκίνησα να γράφω το μεγάλο σφαιρινό τα τέλη της δεκαετίας του 80. Στην ουσία μέσα στο μυαλό μου. Υπήρχε μια ιστορία η οποία επαναλαμβανόταν διαρκώς στη σκέψη μου και αφορούσε μια ομάδα ανθρώπων οι οποίοι είναι αποκλεισμένοι, απομονωμένοι, περιτυχισμένοι από εχθρούς και οι οποίοι πρέπει να πολεμήσουν για την επιβίωσή τους, για τη ζωή τους. Επηρεασμένος από ιστορίες τις οποίες άκουγα μικρό παιδί εδώ στον τόπο στον οποίο γεννήθηκα, τα μετέπειτα χρόνια στην ιστορία προστίθονταν συνεχώς στοιχεία τα οποία με οδήγησαν να καταλήξω σε αυτό το οποίο θα διαβάσει όποιος πάρει στα χέρια του αυτό το βιβλίο. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται περιέχει και στοιχεία ντοπιού λαλιάς, όπως λένε εδώ οι κάτοικοι της περιοχής. Και προσπάθησα να είναι μια γλώσσα όσο το δυνατόν κατανοητή και από τον πιο απλό άνθρωπο. Από εκείνον δηλαδή ο οποίος θα ήθελε να ακούσει μια ιστορία για τον εμφύλιο, η οποία όμως δεν θα παίρνει το μέρος της μιας ή της άλλης πλευράς, ούτε θα καταλήγει σε κάποιο συμπέρασμα σχετικά με το ποιος έφτιαξε περισσότερο ή λιγότερο. Τραβάω αυτό το βίντεο παραμονή της επετείου του ολοκαυτώματος των Καλαβρίτων. Αύριο είναι 13 Δεκεμβρίου και κατά σύμπτωση είναι 3η και 13. 3η και 13 του 1943 ήταν η μέρα κατά την οποία εκτελέστηκε όλος ο αρσενικός πληθυσμός στα Καλάβρητα. Και λυπάμαι που θα διαλέξω μια τέτοια μέρα για να το πω, όμως όσοι έχετε ενδιαφερθεί και έχετε ερευνήσει τα γεγονότα εκείνης της περίοδους, θα έχετε διαπιστώσει ότι σε πολύ μεγάλο βαθμό υπεύθυνοι για αυτή τη σφαγή των Καλαβριτινών ήταν και οι Έλληνες. Ήταν άνθρωποι οι οποίοι είτε με τη σιωπή και την απραξία τους, είτε με πράξεις προδοσίας καταδοτικές, οδήγησαν εκατοντάδες συμπατριώτες τους στο θάνατο. Ας μάθουμε κάποια στιγμή να μην ρίχνουμε όλο το φταίξιμο στους κακούς Γερμανούς, στους κακούς Ευρωπαίους, στους κακούς Δυτικούς, αλλά να ξεκινάμε πρώτα μια ενδοσκόπηση από μέσα μας και μετά να καταλήγουμε στα έξοδα. Για μένα προσωπικά η πρώτη μεγάλη πράξη εθνικής προδοσίας και διχασμού μετά τα περιβόητα γεγονότα που οδήγησαν στη μικρασιατική καταστροφή, για τα οποία υπεύθυνη ήταν σίγουρα η Αυλή και ο εθνικός ευεργέτης Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πρώτη λοιπόν μεγάλη πράξη διχασμού στη χώρα ήταν η σφαγή των Καλαβρίτων, το ολοκαύτωμα. Το έργο στην ουσία αποτελείται από τρεις αναπαραστάσεις. Μία αφήγηση κάποιων γεγονότων του εμφυλίου μέσα από τα στόματα κάποιων ηρών. Μία σκηνική αναπαράσταση από τα χρόνια της Χούντας, της δικτατορίας, και από σκηνές, στιχομηθείες, διαλόγους οι οποίοι ελάμβαναν μέρος σε πολλά μέρη της Ελλάδας. Νομίζω ότι αυτό το οποίο θα διαβάσετε στην πρώτη πράξη του έργου, κάποιους από αυτούς τους διαλόγους θα τους έχετε ακούσει, πιθανόν οι μεγαλύτεροι και να τους έχετε ζήσει στα χρόνια εκείνα. Και η τρίτη αναπαράσταση είναι η αναπαράσταση μιας ουτοπίας. Είναι ο μεγάλος Εσπερινός. Φυσικά εδώ υπάρχει μια ξεκάθαρη αλληγορία, έτσι, μια νοηματική μεταφορά. Ο Εσπερινός στη συνείδηση των περισσότερων αφορά μια πολύ συγκεκριμένη πράξη, λειτουργία. Θα μπορούσε όμως στα μάτια ή τέλος πάντων στο νου ενός ρομαντικού να είναι και ένα ηλιοβασίλεμα. Στο έργο υπάρχουν τέσσερις Εσπερινοί.
στην ουσία είναι τέσσερις εικόνες, οι οποίες εικόνες σχηματίζουν μια μεγαλύτερη εικόνα, η οποία είναι χωρισμένη σε τέσσερα κομμάτια. Αλληγορικά ο διχασμός, το χώρισμα. Θέλοντας όμως να αποδώσω το ζητούμενο αυτής της ουτοπίας, θα έπρεπε ο σύνδεσμος να είναι κάτι πιο μεγάλο. Κάτι το οποίο να διασφαλίζει την ενότητα, το μέλλον, το ζητούμενο για όλους τους ανθρώπους, την ευδαιμονία. Εντάξει, μιλώντας για το σήμερα, δεν νομίζω ότι θα αρνηθεί κανείς ότι το ζητούμενο όλων είναι το χρήμα, ο πλούτος. Και ας ευχόμαστε όλοι μεταξύ μας σε γιορτές, πάνω απ' όλα υγεία κλπ. Αυτό λοιπόν το πιο μεγάλο το οποίο θα μπορούσε να εγγυηθεί την ενότητα και το μέλλον, θα έπρεπε να είναι κάτι το οποίο θα είναι υπερβατικό, θα ξεπερνά το ανθρώπινο. Σε κάθε περίπτωση, ο Μέγας Εσπερινός συμβολίζει την προστασία, την ασπίδα. Και η ασπίδα, για όλους εμάς, είναι η ενότητα. Αυτό το έργο το έγραψα με την ελπίδα να φτάσει στα χέρια κάποιον από τα νέα παιδιά. Από τα παιδιά τα οποία σήμερα είναι 1, 3, 5, 7, 12, 18 χρονών. Δεν με ενδιαφέρει και μου είναι τελείως αδιάφορο το αν θα διαβαστεί από ενήλικες και το τι αποδοχή θα έχει από ενήλικες, από ανθρώπους σαν και εμένα, 40, 50 και πάει λέγοντας, οι οποίοι έχουμε διαμορφώσει μια ιδεολογία στη ζωή μας, την οποία κατανοώ και σέβομαι πως είναι σχεδόν αδύνατο να μπορέσει κάποιος να την αλλάξει με ένα κείμενο. Οπότε δεν προσδοκώ να πείσω κανέναν συνομιλικό μου ή μεγαλύτερο από μένα να πιστέψει στην ιδέα της εθνικής συμφιλίωσης και της ομόνοιας. Αντί λοιπόν να αναλωνόμαστε σε δοκιμιακές μελέτες και σε επιφυλίδες για τα εγκλήματα των αριστερών στα χρόνια του Αντάρτικου, για την εκδικητική μανία των δεξιών μετέπειτα, και για τις ανθρωποκτηνοδίες της Χούντας, καλό θα είναι να μπούμε μόνο στο κουκούτσι, στην ουσία αυτής της κουβέντας, και η ουσία είναι να πάψει κάποτε αυτός ο τόπος να προσπαθεί να γίνει κάτι το οποίο δεν είναι και δεν θα γίνει ποτέ. Μία αποικία κάποιου δυτικού κράτους ή κάποιου ανατολικού. Για να κρατάω τα προσχήματα και να μην χαρακτηριστώ από τους φίλους μου τους δεξιούς ότι προσπαθώ να αριστερήσω. Άλλωστε αριστεροί δεν υπάρχουν σε αυτή τη χώρα, κομμουνιστές δεν υπάρχουν. Νομίζω ότι τελευταίοι κομμουνιστές έφυγαν από τη ζωή περίπου την εποχή που γεννιόμουν εγώ. Άνθρωποι δηλαδή αγνοί, οι οποίοι πίστεψαν σε μια ιδέα επανάστασης, σε μια ουτοπία επανάστασης. Και οι οποίοι φυσικά δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το που περιγράφεται στο περίφημο κεφάλαιο του Κάρλ Μάρξ, ούτε στις ανακοινώσεις και τους ισχυρισμούς της σοσιαλιστικής θεωρίας, η οποία νομίζω ότι σαν πολιτικό σύστημα, κρίνοντάς το, σε σχέση με τον φιλελευθερισμό και με τον κομμουνισμό, νομίζω ότι είναι το σύστημα το οποίο πραγματικά έχει αποτύχει παταγωδώς. Οπότε θεωρώ ότι το καλύτερο που έχω να κάνω είναι απλά να παραδώσω αυτό το κείμενο με την ελπίδα κάποιος να το αποκτήσει, να το διαβάσει και να το κλειδώσει σε ένα συρτάρι για το παιδί του. Και μακάρι αυτό το συρτάρι να μην χρειαστεί να ξεκλειδωθεί ποτέ.